θα κεραυνώνουμε αυτούς τους τύπους που μοιράσαν το φυλάδιο αυτό το εγκληματικό, κατά τη γνώμη μου. Τι μπορεί να γίνει, μωρέ Γιώργο, με αυτήν την ιστορία? Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και αυτό το οποίο προσπαθούμε, ναι, είναι να επικοινωνούμε με αυτούς τους ανθρώπους αδιαμεσολάβητα. Από αύριο μάλιστα ξεκινάει και μια αραβόφωνη σελίδα του ΑΠΕΚ και, ναι, κάποια Wi-Fi δωρεάν στις δομές φιλοξενίας, τα οποία Wi-Fi θα ανοίγουν με αρχική σελίδα ακριβώς στην αραβόφωνη σελίδα του ΑΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι στο επίπεδο της τεχνολογίας. Το άλλο είναι προσπαθούμε και βρίσκουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερους μεταφραστές και διερμηνείς, μην νομίζετε ότι είναι και το ευκολότερο πράγμα, πάρα πολύ, προκειμένου να πείθουμε τον κόσμο, διότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το επίπεδο της παραπληροφόρησης ή του σπασμένου τηλεφώνου σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τόσο πιεσμένοι από την απελπισία και από την ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί, λειτουργεί με τρόπο τέτοιο που να είναι παραλυτικός. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να κάνουμε, πώς να το πει κανείς, ζήμωση στον καθένα ξεχωριστά. Και να το εξηγούμε ότι μπες στο πούλμαν, άμα σου λένε θα σου πάρουμε τα χαρτιά και θα σε πάμε στην Τουρκία, σου λένε ψέματα. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται επί εκατοντάδες φορές κάθε μέρα και όπως είναι λογικό δημιουργεί και ζητήματα, καθυστερήσεις, γι' αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε, Γιώργο, κυρίως το κομμάτι της κοινωνίας. Πες μου κάτι σε παρακαλώ, τώρα με αυτούς που είναι ήδη στα Σκόπια, τι ξέρουμε, μας έχουν ζητήσει να τους φέρουν πίσω, αν μας συζητήσουν θα πούμε ναι? Εάν γίνει αίτημα επανεισδοχής θα το εξετάσουμε. Δεν έχει γίνει ακόμα? Η πληροφορία που είχα τουλάχιστον τελευταία δεν έλεγε για αίτημα επανεισδοχής, δεν έχω κάποια νεότερη ενημέρωση. Επειδή δεν το ξέρουμε, το νομικό καθεστώς αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, προτιμάω να μείνω σε αυτήν τη διατύπωση, γιατί έχει να κάνει με διασυνοριακά θέματα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω, ότι εάν γίνει αίτηση θα την επανεισδοχής θα την εξετάσουμε. Με τους φωτορεπόρτερ τι γίνεται? Αυτή είναι άλλη κατηγορία. 80 άτομα, επειδή περίπου, είναι άλλη κατηγορία, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, 80 άτομα περίπου είναι δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, άτομα από ΜΚΟ, αλληλέγγυοι κτλ., μεταξύ των οποίων και 12 Έλληνες. Είχαμε την πληροφορία ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα τους αφήνανε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει συμβεί ήδη αυτό. Ναι. Έχετε καταλήξει στην κυβέρνηση τι συνέβη ακριβώς χθες και ποιοι είναι αυτοί που μοιράσαν τα φυλάδια και πώς έγινε όλη αυτή η πορεία? Το ποιοι είναι αυτοί που μοιράσαν τα φυλάδια δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο έχουμε καταλήξει είναι ότι ο κόσμος ο οποίος, όπως σας είπα, είναι ταλαιπωρημένος και αισθάνεται την ελπίδα την οποία είχε ότι τελικά θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη, στη Γερμανία όπως λένε όλοι αυτοί, γιατί δεν λένε καν Ευρώπη άνθρωποι, συνήθως λένε στη Γερμανία, ότι αυτή η απελπισία είναι κακός οδηγός και ότι Γιώργο, σε τέτοιες καταστάσεις, ότι όποιος το έκανε αυτό, είτε το έκανε για κακό, αλλά ακόμα και για καλό να το έκανε, το να οδηγεί ανθρώπους να περάσουν χειμώνα, φουσκωμένα ποτάμια και χύμαρους, όταν λίγες ώρες πριν, λίγο παραπάνω, έχουν πληγεί τρεις άνθρωποι, εντάξει, είναι ανεύθυνο πώς να το κάνει. Εάν το έκανε για καλό, ναι, μεν παίζει ρόλο αν είναι ανεύθυνο ή όχι. Και αν το έκανε κακό, έκανε. Συμφωνώ. Άλλο ρωτάω. Υπάρχει και κακό σενάριο σε αυτό? Να το έκανε για κακό εξ αρχής? Πού θέλετε να το γνωρίζω αυτό? Εμείς γνωρίζουμε και εσείς κάτι περισσότερο πρέπει να γνωρίζετε εσείς από εμάς. Ότι από όπου περνάει ένας προσφυγικός ή μεταναστευτικός πληθυσμός αναπτύσσονται δύο συμπεριφορές. Η μία συμπεριφορά είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η υποστήριξη και η άλλη συμπεριφορά είναι η εκμετάλλευση. Η κερδοσκοπία, ασφαλώς. Και οι δύο αυτές οι συμπεριφορές αναπτύσσονται παράλληλα, όχι φυσικά τους ίδιους ανθρώπους. Γι' αυτό κιόλας εμείς ζητάμε από τις εθελοντικές οργανώσεις και τους αλληλέγγυες που τους θεωρούμε συμμάχους μας σε αυτή την προσπάθεια να βοηθάνε στη σωστή ενημέρωση των ανθρώπων. Με το θέμα των ΜΚΟ που έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη,
εισπράττοντας λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή κάνατε και μία δήλωση χθες, τι έχει συμβεί? Λειτουργούν με κάποιο τρόπο σαν κράτος εν κράτη εδώ πέρα, χωρίς έλεγχο από το κράτος? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχω κάνει κάποια δήλωση για τις ΜΚΟ. Δεν είπατε ότι καλέσαμε τους πρέσβεις της Ισπανίας και της Ιταλίας και όχι. Κάποια μικρά προβλήματα που υπήρχαν με τις ΜΚΟ, ότι τα λύσαμε? Όχι. Εδώ καταλήγουμε ότι κάποιοι επιτίδιοι διακινητές ΜΚΟ καλών προθέσεων, κακών προθέσεων, κάνουν εξωτερική πολιτική για τη χώρα. Ναι, δεν θέλω να βάζουμε όλο τον κόσμο στο ίδιο τσουβάλι. Σωστό. Αλλά μέχρι να τα διαχωρίσουμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνουμε. Και πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας ρωτάμε, έχετε εσείς κάποια εικόνα ή κάποια θέση για τη δράση ορισμένων από αυτές τις ΜΚΟ? Στα χέρια τα δικά μου δεν υπάρχει συγκεκριμένο παράπονο ή καταγγελία ή κάποια ενέργεια η οποία να έχει γίνει για κάποια ΜΚΟ. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι τους τελευταίους μήνες, δηλαδή όταν λέω τους τελευταίους μήνες, ενώ από το καλοκαίρι και μετά, είχαν καταγραφεί διάφορα προβλήματα συνεργασίας τα οποία αναφέρθηκαν, αλλά δεν έχω κάποια ενημέρωση για αυτές τις μέρες, για κάποια ενημέρωση. Ναι, ως κράτος ξέρουμε, κύριε Κυρίτση, πόσες ΜΚΟ είναι εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πόσες ΜΚΟ δρούν? Προφανώς. Και υπάρχει και η υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με αυτή την ιστορία, αλλά και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που έχει τη συνολική ευθύνη της πολιτικής αυτής. Έχει εικόνα, απλώς δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή τώρα, να σας πω νούμερα. Κάτι τελευταίο. Ναι. Αυτή η ιστορία, επειδή αυτοί έχουν ένα παράλληλο σύστημα πληροφόρησης, αυτή η ιστορία ότι πάμε στα Σκόπια, υπάρχει αυτό, περνάμε το φράχτη κτλ. Έχει ξεσηκώσει, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως με την πρόεδρο της Ιδωμένης, που μας λέει την ώρα που φεύγανε 2.000 προς το Χήμαρο, ερχόντουσαν άλλες 3.000 από πίσω, που το είχαν μάθει. Ισχύει, τους έχει ξεσηκώσει αυτή η ιστορία? Αυτό το οποίο, η ενημέρωση την οποία είχα είναι ότι η ομάδα η οποία πέρασε τα σύνορα θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχαν ληφθεί κάποια αποτρεπτικά μέτρα από την αστυνομία. Μια ερώτηση που θα κάνω, αν μου επιτρέπετε. Σχέση, κύριε Κυρίτσιμ, και με τη χθεσινή σύσκεψη. Έχω καταλάβει σωστά ότι ο στόχος κυβέρνησης και η στρατηγική της είναι να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Ιδωμένη οι πρόσφυγες? Ναι, αυτό είναι ένα γενικό, δεν είναι κομμάτι της χθεσινής σύσκεψης. Αυτό το οποίο έχουμε πει για την Ιδωμένη είναι ότι περιμένουμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και μετά και από την σύνοδο, δηλαδή μετά από 4 ημέρες που είναι η σύνοδος, τι και μετά σύνοδο, από ένα δηλαδή, διάστημα μετά, σιγά σιγά ο κόσμος αυτός θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο να λέει ότι άμα κάθομαι πάνω στο σύρμα ξαφνικά θα ανοίξει πόρτα και θα περάσω. Δυστυχώς δηλαδή, όλων μας οι ζωές θα ήταν ευκολότερες και κυρίως αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι αυτό το σενάριο. Plan B υπάρχει, δηλαδή αν περάσει και η σύνοδος και δείτε ότι περιμένουν εκεί οι άνθρωποι με τους κινδύνους που αυτό υπάρχουν για τους ίδιους. Υπάρχει στην κυβέρνηση Plan B, δεύτερο σχέδιο? Εντείνουμε τις προσπάθειες να πείσουμε κυρίως με επικοινωνία στις γλώσσες τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και μιλάνε. Κύριε Κυρίτση, η αντιξοότητα του ότι οι απελπισμένοι πρόσφυγες δεν πρόκειται να πιστέψουν κρατικό όργανα ισχύει παντού. Ναι. Αν εσύ, ο Γιώργος Κυρίτσης, εμφανιστείς στην Ιδωμένη και πεις ότι είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν σε πιστέψει κανείς. Άμα πεις ότι είσαι από μια ΜΚΟ ή από μια οργάνωση που πήγες να βοηθήσεις, θα σε πιστέψουν όλοι. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Και θα του πει. Ούτε αυτό ισχύει απόλυτα, αλλά επειδή ακριβώς ξέρουμε και καταλαβαίνουμε και μας φαίνεται λογικό οι εθελοντικές οργανώσεις, επειδή ακριβώς έχουν το στοιχείο του εθελοντισμού και της προσφοράς, να είναι πιο αγαπητές από μια οποιαδήποτε κρατική δομή. Αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Άρα λοιπόν το κράτος πρέπει, πρέπει να βρει κάποιο τρόπο αυτό να το αντιρροπήσει, γιατί αλλιώς μπορεί να τελματώσει αυτή η κατάσταση επί μέρες. Όχι, διότι εμείς δεν θεωρούμε τις εθελοντικές οργανώσεις αλληλέγγυος και τους ΜΚΟ, δεν τους θεωρούμε αντίπαλους. Μα δεν λέω ότι δεν τους θεωρείτε αντίπαλους. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τους πείσετε, λέω. Ναι, για τους πρόσφυγες λέει. Για τους πρόσφυγες λέω. Ναι, μα και εγώ σας λέω ότι ζητάμε και καθημερινά. Δεν μου λέτε κάτι, αφού τους θεωρείτε λοιπόν, δεν τους θεωρείτε αντίπαλους της ΜΚΟ, γιατί δεν παρακαλείτε τις ΜΚΟ να τους πείσουν που τους πιστεύουν πιο πολύ? Μα πώς, ίσα ίσα,
Κάθε μέρα το ζητάμε αυτό. Το ζητάτε, αλλά δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Άρα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν αποτελέσματα. Δηλαδή, η συνεργασία με τις ΜΚΟ και με τους αλληλέγγυους είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί φεύγει κανείς από το δομή. Με το αν εμφανίζονται προβλήματα εδώ και εκεί, μέσα ως γενικό συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια καλή συνεργασία για μας. Το ζήτημα της αλληλεγγύης στην πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι αλληλέγγυοι, οι οποίοι και χωρίς κέρδος δηλαδή προσφέρουν φοβερή δουλειά για τους προσφύγες. Βεβαίως. Χθες, καθαρά Δευτέρα, εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες άνθρωποι, αντί να είναι με τις οικογένειές τους, ήταν σε λιμάνια, ήταν σε δομές φιλοξενίας. Το έχω ζήσει πολύ καλά. Έχω και πολλοί δικούς μου και κοντινούς ανθρώπους. Ο Δημήτρης ξέρει που την κάνουν αυτή τη δουλειά και σε σημείο που αγαναχτώ και εγώ μερικές φορές για την απολυτότητα με την οποία λειτουργούν. Ξέρω τι σημαίνει η αλληλέγγυη και τι προσφέρουν. Έλα όμως που είναι και παραλλήλως και κάποιοι άλλοι, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εισπράττουν απευθείας κονδύλια από ό,τι καταλαβαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν τη δική τους πολιτική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα συνολικό που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση του προσφυγικού. Ναι, για τα προβλήματα συζητάμε. Ναι, θα προτιμήσω να μείνω στο... Εντάξει, λοιπόν, να κλείσουμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στο Βόλο, που ήταν να πάνε καμιά διακοσαριά και αρνηθήκανε να μπουν στον οικισμό αυτό που είχε φτιαχτεί, τι έχει γίνει, τους γυρίσατε πίσω? Νομίζω ότι μεταφέρθηκαν στην δομή που μετέχει στη Ριτσόνα. Στη Ριτσόνα. Η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί αυτή την πρακτική, η χρηματοδότηση να γίνεται απευθείας οργανώσεις και όχι στο κράτος, το οποίο θα έπρεπε κανονικά και λογικά να διαχειρίζεται τα κονδύλια για το προσφυγικό. Όχι, αντιθέτως. Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία έχουν μπει σε διαπραγμάτευση και σε υψηλό επίπεδο αλλά και σε υπηρεσιακό, με την έννοια του να καταδειχθούν οι αδυναμίες, είναι η δυσκολία να έρθουν τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα. Δηλαδή, δυστυχώς είναι πολύ πιο εύκολο για μη κρατικούς φορείς να πάρουν τα χρήματα. Ναι, κύριε Κρίτσιμο, αλλά είναι δύσκολο να επιβάλλουμε ακόμα και το αυτονόητο. Αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται μετά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα αυτονόητο που εξαρτάται από εμάς. Είναι κάτι το οποίο... Αυτό δείχνει όμως σε τι αδυναμία, σε τι αδύναμη θέση έχουμε βρεθεί, κύριε Κρίτσιμο. Δείχνει σε τι αδύναμη θέση έχουμε βρεθεί ως χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι, η κυβέρνηση το συνειδητοποιεί αυτό. Το λέει.